στο θέμα, κυρίες και κύριοι, να υποδεχθούμε στο δελτίο τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, διεθνολόγο στρατιωτικό αναλυτή, για να δούμε μαζί, κύριε Καλεντερίδη, πού το πάει η Άγκυρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη σύνδεση. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Κάθε μέρα κάνουμε λόγο για κλιμάκωση. Περιμένουμε όλοι λοιπόν να δούμε πού το πάει ο Ερντογάν με τις διαρκείς απειλές, ενώ ούτε η σύνοδος της Πράγας δεν έβαλε φρένο σε αυτή την εμπριστική ρητορική. Τελικά, τι κερδίζει ο Τούρκος πρόεδρος με τον ανοίγει μέτωπα παντού? Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι νομίζω ότι η Τουρκία έχει αρχίσει ένα αφήγημα κατά της χώρας μας, το οποίο έχει αρχίσει και τις αποδίδει. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι διαρκώς απολογούμενη, δεν μπορεί να είναι διαρκώς με την πλάτη στον τοίχο, δεν μπορεί διαρκώς να προσπαθεί να καταρρύψει τις παράλογες ρητορικές της Άγκυρας. Πρέπει, και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό, να περάσουμε σε αυτό το οποίο λέμε πολιτική ή διπλωματική αντεπίθεση. Είναι λάθος, είδα τη δήλωση του κ. Βαρβησιώτη, είναι λάθος η πολιτική του να φοβόμαστε να προωθήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Δηλαδή, το να επεκτείνουμε τα εθνικά μας, τα χωρικά μας έδατα στα 12 ναυτικά μίλια, δεν προκαλεί κανέναν. Ούτε προκαλεί τόνους, αυξάνει τους τόνους με την Άγκυρα, ούτε προκαλεί ένταση. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο μονομερές το έχει η πατρίδα μας βάσει διεθνούς δικαίου. Μονομερές, μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Φαίνεται λοιπόν ότι η Τουρκία έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο οποίο η Τουρκία θα είναι επιτιθέμενη και η Ελλάδα δεν θα μπορεί καν να μιλάει για τα δίκαιά της για να μην προκαλέσει. Τώρα, κατά αυτό το ερώτημά σας, θα σας πω ότι πρέπει να έχουμε μπροστά μας τις εκλογές του 2023 στην Άγκυρα. Στην Τουρκία, συγγνώμη, όπου προσφάτως μάθαμε ότι θα είναι προς τα τέλη Ιουνίου η ημερομηνία, θα κλειδώσει η ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι τότε λοιπόν η τουρκική ηγεσία θα προσπαθήσει να κάνει τα πάντα έτσι ώστε και να γαλβανίσει το εθνικιστικό ακροατήριό της σε μεγάλο βαθμό, το οποίο έχει σε ένα βαθμό φασιστικοποιήσει και την κοινωνία της Τουρκία με το καθεστώς του Ερντογάν αυτά τα 20 και περαιτέρω χρόνια. Και για να το κάνει αυτό, θα προσπαθήσει πραγματικά να επιτύχει μια νίκη κατά του ελληνισμού. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτήν. Ο ελληνισμός είναι η Κύπρος, με την ΑΟΣ την Κυπριακή, είναι η Ελλάδα με αυτό το κατάπτυστο τουρκολιβικό μνημόνιο, τη δεύτερη εκδοχή του, δεύτερη έκδοση την οποία βιώσαμε πρόσφατα. Φαίνεται λοιπόν ότι θα επιχειρήσει η Άγκυρα και να παραβιάσει ΑΟΣ και της Ελλάδος και της Κύπρου. Το έχει κάνει διαχρονικά, το κάνει εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, το έκανε και εναντίον της Ελλάδας, του ελλαδικού κράτους, με το Ρουτς Ρες 2020, νομίζω ότι θα κλιμακώσει και εκεί. Και τα χειρότερα σενάρια τα οποία ακούγονται και τα οποία διαβάζουμε από τουρκικές πηγές, αν θέλετε, είναι πως η Τουρκία έχει ήδη, μέσα από την προσφυγική μεταναστευτική κρίση, έχει οδηγήσει ανθρώπους των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας και των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας εντός της Ελλάδος. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν κατά το ίδιο πρότυπο των εκπαιδεύσεων που είχαν λάβει στη Συρία και στη Λιβύη για να κάνουν πραξικοπηματικού τύπου επιχειρήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στα ελληνικά νησιά, όπως μας ενημερώνουν, επαναλαμβάνω, τουρκικά δίκτυα, και μπορούν να προκαλέσουν σαμποτάζ, μπορούν να προκαλέσουν έπαρση τουρκική σημαία σε βραχονισίδες ή και προβοκάτσιας με στόχο να νομοποιήσουν οποιαδήποτε τουρκική αντίδραση. Αυτό είναι όλο το πλέγμα των τουρκικών δυνατοτήτων που νομίζω θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό εν ώψη των τουρκικών εκλογών του 2023. Έχετε θέσει πολλά θέματα στο τραπέζι, γιατί κατανοώ ότι και αυτά τα διθυραμβικά ενδεχομένως σχόλια για την απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Πράγα προς τον Τούρκο Πρόεδρο δεν σας βρίσκουν σύμφωνο. Είναι όμως κατάλληλη η στιγμή αυτή, με δεδομένη την ένταση στο Αιγαίο, για να προχωρήσουμε σε αυτή τη μονομερή που το δικαιούμαστε βάσει διεθνούς δικαίου, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια? Καταρχάς, εγώ διαφωνώ με την τμηματική μονομερή επέκταση. Αυτό έχει γίνει ήδη στη χώρα μας στο Ιόνιο. Η χώρα μας έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατας στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, έχει τεθεί ένα θέμα να τα επεκτείνουμε νοτίως και ανατολικά της Κρήτης. Είναι λάθος αυτό. Παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο κάνοντάς το. Δεν υπάρχει τμηματική οριοθέτηση. Ίσα-ίσα, αυτή η τμηματική οριοθέτηση που είτε προτείνεται τώρα ή και αυτή που έγινε στο Ιόνιο, που ουσιαστικά τι έγινε, αρνηθήκαμε να επεκτείνουμε στο Αιγαίο, που είναι και το πρόβλημα υποτίθεται με την Τουρκία. Νομιμοποιούμε την τουρκική θέση ότι υπάρχει ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει κανένα ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο και ήταν σφάλμα η επέκταση μόνο στο Ιόνιο. Η επέκταση έπρεπε να γίνει είτε παντού, όπως κάνουν όλες οι χώρες, είτε καθόλου. Δεν υπάρχει τμηματική επέκταση βάση στο διεθνές δίκαιο. Είναι μια ελληνική εφεύρεση που, αν θέλετε, νομιμοποιεί και τις τουρκικές ατζέντες περί ειδικού καθεστώς του Αιγαίου και νομίζω ήταν λάθος. Εδώ λοιπόν θα σας πω το εξής. Επειδή είναι λάθος λοιπόν αυτή η τμηματική επέκταση, εγώ λέω το εξής. Η χώρα μας έχει υποχρέωση πολιτικά και διπλωματικά να κινηθεί εναντίον της Τουρκίας.
είχε μια τεράστια ευκαιρία ένας πρωθυπουργός από το βήμα των ΗΕ της Γενικής Συνέλευσης να μιλήσει για τουρκικά εγκλήματα. Και αναφέρομαι τα ιστορικά από τη γενοκτονία των Ελλήνων, επειδή έχουμε και τα 100 χρόνια, για όσους τα θυμούνται, της Μικρασιατικής καταστροφής. Είχαμε μια ιστορική τεράστια ευκαιρία να αναδείξουμε το πόσο πειρατικό είναι το τουρκικό καθεστώς, το οποίο διαπράττει γενοκτονία εναντίον μας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ζωντανή γενοκτονία, διαπράττει μέχρι και τώρα στα κατεχόμενα της Κύπρου. Και να ζητήσουμε σε κάθε φόρουμ, όχι να ζητάμε να συζητήσουμε με τους Τούρκους, να ζητήσουμε σε κάθε ευρωπαϊκό, σε πρωτοχρόνο μέσο διαθέτουμε, κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Είναι αδιανόητες αυτές οι απειλές κατά της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος επί ελληνικών νησιών. Θα έπρεπε από το πρωί μέχρι το βράδυ ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Μητσοτάκης να μιλούν και να ζητούν κυρώσεις κατά της Τουρκίας οικονομικές, να εξωθεί με τον εισβολέα Πούτιν και να μην μπορέσει να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν ξεκινήσουν οι κυρώσεις κατά της υπερελιστικής Τουρκίας. Αυτή θα πρέπει να είναι η πολιτική μας. Δεν είναι πολιτική ένταση, είναι πολιτική άμυνας, αλλά είναι πολιτική αντεπίθεση και διπλωματική αντεπίθεση. Είναι σε αυτή την κατεύθυνση, από ό,τι καταλαβαίνω, και η πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για εμπάργκο όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε τους εταίρους μας να εξοπλίζουν ένα καθεστώς, γιατί δεν μιλάμε για το τουρκικό καθεστώς πλέον, το οποίο απειλεί με εισβολές, θα έρθουμε νύχτα και όλα τα άλλα τα αδιανόητα τα οποία δηλώνουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι. Δεν μπορούμε να δεχθούμε οι εταίροι μας να εξοπλίζουν και να ενισχύουν τη στρατοκρατική πολεμική μηχανή της Τουρκίας, η οποία ήδη είναι εισβολέας και παράνομη κατοχική δύναμη στην Κύπρο. Το ξεχνάμε αυτό. Ήδη είναι παράνομος εισβολέας στη Συρία, στο Κουρδιστάν, στο Ιράκ, στο Κουρδιστάν, στη Λιβύη, καλή ώρα, δεδομένων των εξελίξεων. Είναι ένα κράτος εισβολής. Θα έπρεπε να έχουμε δεσμευτεί, όχι μόνο να μην υπάρχει, να εφαρμοστεί εμπάργκο όπλων, κυρώσεις οικονομικές μέχρι να γονατίσει το καθεστώς το τουρκικό, μπας και απελευθερωθεί και ο τουρκικός λαός και η περιοχή μας της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής από τη μάστιγα που λέγεται τουρκικό καθεστώς και βαθέως κράτος. Κατανοητό, κύριε Καλεντερίδη, ήσασταν διαφωτιστικός όπως πάντα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ.